Κοντά μας έχουμε φίλο από τα παλιά, τον στρατηγό τον Λάμβρο τον Τζούμι και τον συνεργάτη μου, τον γεωπολιτικό, τον Γιώργο τον Φίλη. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα Ανδρέα, καλησπέρα Λάμβρο. Καλησπέρα Ανδρέα, καλησπέρα στον κύριο Φίλη. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση, όντως έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Και θέλω να σε ευχαριστήσω και για έναν ακόμη λόγο, διότι δίνεις τη δυνατότητα σε φωνές οι οποίες δεν χαϊδεύουν αυτιά να εκφράζουν την άποψή τους μέσα από την εκπομπή σου, διότι πρέπει να σου πω ότι το τελευταίο 1,5 χρόνο μετά την περιπέτεια που είχαμε με το Roots Race υπάρχει μια επιλεκτική αντιμετώπιση από συστημικά ΜΜΕ και γίνεται μια προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης μέσω της απαγόρευσης να εμφανίζονται σε μέσα μαζικής επικοινωνίας μεγάλης εμβέλειας καθηγητές, διεθνολόγοι, αναλυτές, απόστρατοι. Όλοι εκείνοι οι οποίοι δεν είναι επιθυμητοί στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Ακριβώς. Χαλάνε το κλίμα δηλαδή. Ακριβώς, ναι. Και σε αυτό το ΕΛΙΑΜΕΠ το οποίο διαχειρίστηκε τα εθνικά μας θέματα 20 χρόνια με τα συντριπτικά αποτελέσματα που εισπράττουμε. Ακριβώς. Και ξέρεις, δημιουργείται έτσι μια κατάσταση εφησυχασμού και αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης, ότι όλα πάνε περίφημα, ότι έχω ακούσει δηλαδή από διεθνολόγους να λένε ότι η Ελλάδα μετά την υπογραφή συμφωνίας με τις ΗΠΑ έγινε περιφερειακή υπερδύναμη. Και λέω, είναι δυνατόν ας πούμε, να είναι άλλος διεθνολόγος και να λέει τέτοια πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν σε ευχαριστώ και για αυτό το λόγο, γιατί μας δίνεις τη δυνατότητα να λέμε την άποψή μας μέσα από την εκπομπή σου. Γιατί φίλε Λάμπρο, δεν έχεις ακούσει που λένε ότι δεν αναμένουμε κρίση με την Τουρκία πλέον? Ναι, είναι και αυτό. Λέγεται και αυτό και ότι εντάξει, όλα πάνε καλά. Όχι εδώ. Δεν αναμένουμε κρίση. Αναμένουμε κρούση. Έλατε. Υπάρχει μια μικρή διαφορά. Έλατε. Λοιπόν, και μια και Λάμπρο, ανοίγεις αυτό το κεφάλαιο. Αυτή η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορούμε να τις κάνουμε μια ανάγνωση? Κοίταξε Ανδρέα, και η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και η συμφωνία με την Γαλλία, που νομίζω ότι στη δεύτερη περίπτωση είναι πολύ πιο σημαντική, κινούνται στη θετική κατεύθυνση. Απλά θα πρέπει να το σημειώσουμε ότι δεν επιλύουν το πρόβλημα ασφαλείας της Ελλάδος. Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε την ψευδέστηση ότι θα έρθει κάποια ξένη δύναμη να μας ασφαλίσει την εθνική μας κυριαρχία και την εδαφική μας ακεραιότητα. Το αντιστρέφω το ερώτημα. Η ξένη δύναμη, την ώρα που υπάρχει όλος αυτός ο αριθμός βάσεων, την ώρα που η Αλεξανδρούπολη έχει γίνει σχεδόν πιο σημαντική από την Κρήτη, την ώρα που έχει την παρουσία ευαρύθμων δυνάμεων των ΗΠΑ, την ώρα που υπάρχει αυτή η συμφωνία με τη Γαλλία, δεν είναι η Ελλάδα Λιβύη, ούτε είναι Συρία. Γιατί και στη Λιβύη είχε κάποιες τουρκόφωνες ομάδες και στη Συρία είχε Τουρκμάνους και στο Ιράκ τα ίδια και στο Αζερμπαϊτζάν τα ίδια. Και οι χώρες αυτές δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τη δομή της Ελλάδας, η οποία από πίσω της, στα χαρτιά τουλάχιστον, έχει μια Ευρώπη ολοκληρή. Πόσο εύκολο είναι στον οποιοδήποτε Σουλτάνο να κάνει το απονενοημένο? Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω αν μονοπολώ τη συζήτηση και θέλεις να μιλήσεις. Ανήμονο. Όχι, είσαι ο φιλοξενούμενος. Λοιπόν, κοίταξε, νομίζω ότι οι συμφωνίες προφανώς εξυπηρετούν την αμυντική διπλωματία με πολλούς τρόπους. Καταρχήν υλοποιούνται εξοπλιστικά προγράμματα. Όπως γνωρίζεις, αυτή η τουρκική επιθετικότητα μας έχει αφυπνίσει. Είχε να υλοποιηθεί πολύ μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα όπως αυτά που ζούμε τώρα με τα Ραφάλ ή με τις φρεγάτες από το 2005, αν θυμάμαι καλά. Επίσης εξυπηρετούν την εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων. Γίνεται προβολή ισχύως. Συντελούν στην ενίσχυση του συστήματος ασφαλείας των κατοίκων και δημιουργούν αποτρεπτικές παραστάσεις σε κράτη όπως η Τουρκία, που λειτουργεί με αναθεωρητικές λογικές. Είναι προφανώς. Δεν νομίζω όμως ότι ο Ερντοάν έχει στο μυαλό του να κάνει αυτό που είπε, το απενεννοημένο. Διότι αν γνώριζε ο Ερντοάν ότι θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, θα το είχε κάνει ήδη. Θεωρώ ότι η Τουρκία μέσω αυτής της στρατηγικής την οποία εφαρμόζει θέλει να μας φέρει σε μια κατάσταση τέτοια και σε ένα δίλημα που να λέμε από τη μία πλευρά ότι έχουμε μια σύγκρουση
και από την άλλη πλευρά, την οποία ούτε η ίδια η Τουρκία την θέλει, και από την άλλη πλευρά να πάμε σε ένα συμβιβασμό που νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι δεν θα είναι εποφελής για τα εθνικά μας συμφέροντα, διότι επάνω στο τραπέζι είναι μόνο εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Να τον και, πούμε. Να τον λες, πούμε. Να εξασφαλίζουν οι μεγάλες δυνάμεις. Δηλαδή, αν η Τουρκία δημιουργήσει ένα θερμό επεισόδιο ή μια κρίση ελεγχόμενη, όπως έχουν γίνει και στο παρελθόν, και με την παρέμβαση του διεθνούς παράγοντα, καθίσουμε σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων με τους όρους που θέλει η Τουρκία. Το θεωρείς απίθανο σενάριο ότι μπορεί να το κάνει? Όχι, βέβαια. Γι' αυτό. Όχι ότι η Τουρκία θέλει να πάει σε μια γενικευμένη στήραξη με την Ελλάδα, αλλά θέλει να μας οδηγήσει, αυτή εξάλλου είναι η επιδίωξή της, θέλει να κάτσουμε κάτω και να τα συζητήσουμε όλα. Εδώ στην Ελλάδα λέμε ότι μιλάμε μόνο για το θέμα της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Βέβαια, τελευταία ακούγονται και από επίσημα χείλη και μιλάνε για διαφορές. Δεν μιλάνε μόνο για διαφορά, αλλά μιλάνε για διαφορές. Αλλά δε τι να συζητήσουμε με την Τουρκία? Αν το αγαθονίσεις και εινούσεις είναι ελληνικά ή τουρκικά, που τα έχει εντάξει στις γκρίζες ζώνες, τι να συζητήσουμε με την Τουρκία για τουρκική μειονότητα στη Θράκη? Τι να συζητήσουμε για δύο ξεχωριστές κρατικές οντότητες στο Κυπριακό, που είναι ένα θέμα κλειδί για την εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων? Δηλαδή, από όποιον να το πιάσεις, βλέπεις ότι είμαστε μπροστά σε ένα αδιέξοδο και κάποια στιγμή αυτό το αδιέξοδο θα μας οδηγήσει σε αυτό που είπα. Ότι θα καθίσουμε σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων, αν δεν δείξουμε αποφασιστικότητα απέναντι στην Τουρκία. Και επειδή ο χρόνος μέχρι το 2025 που θα αρχίσουμε να παίρνουμε τις φρεγάτες δεν είναι το άμεσο μέλλον, θα πρέπει να προβληματιστούμε τι μας περιμένει μέχρι τότε. Γιώργο. Παρακαλώ. Έθεσε αυτό το θέμα ο αγαπητός Λάμπρος, στο οποίο θέμα βέβαια έχω και τα δικά μου ερωτηματικά. Ερωτηματικά τα οποία αφορούν πρώτα απ' όλα το γιατί η Αμερική στην ώρα μηδέν αποφάσισε να κάνει αυτό το άνοιγμα στην Ελλάδα. Ναι. Γιατί 40 χρόνια μιλάγαμε για δύο βάσεις. Και μάλιστα να ανανεώνεται η συμφωνία τουλάχιστον κάθε πενταετία. Για να μην πούμε, ένα είναι αυτό. Εάν ένας τέτοιος κίνδυνος ελοκεύει, μπορεί ένα κράτος όπως η Γαλλία να υπογράψει αυτό το σύμφωνο και μάλιστα σε μια κρίσιμη περίοδο? Γιατί για να πουλήσει 4-5 δισεκατομμύρια ευρώ πολεμικό υλικό? Όχι. Λοιπόν, τι είναι εκείνο το οποίο διαβάζει η Γαλλία και τι είναι αυτό που διαβάζει η Αμερική? Εγώ πιστεύω ότι διαβάζουν το ίδιο αρχικώς, σε μακροσκοπικό επίπεδο. Αν δεις το χάρτη μακροσκοπικά, δηλαδή, να εξηγούμε. Το πρώτο το οποίο πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι πλέον η Τουρκία για το δυτικό παράγοντα θεωρείται μη 100% ελέγξιμη, θεωρείται δυνητικά μια δύναμη η οποία μπορεί να τους δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, και αυτό έχει φανεί τα τελευταία ειδικά 10 χρόνια στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Άρα λοιπόν έχουν αρχίσει πραγματικά να φοβούνται το τι μπορεί να κάνει η Τουρκία λόγω της πρακτικής ισχύς που έχει αποκτήσει τα τελευταία 10-15 χρόνια οικονομικής κατά βάση. Δηλαδή να σκεφτεί κάποιος ότι το ΑΕΠ της Τουρκίας το 2002-2003 ήταν λίγο μεγαλύτερο της Ελλάδος. Τώρα είναι 7-8 φορές μεγαλύτερο από την Ελλάδα και εν πάση περιπτώσει λόγω της μείωσης της κατάρρευσης της λίρας ονομαστικά, όπως καταλαβαίνετε, καταραίει και το ΑΕΠ τους. Αλλά σε κάθε περίπτωση η Τουρκία έχει γιγαντωθεί. Αυτό επέτρεψε μου να πω ότι πλέον δεν τους συμφέρει. Δεν θέλουν οι μεγάλες δυνάμεις σε αυτή την περιοχή μια ισχυρή δύναμη. Δεν θέλουν. Όπως δεν θέλανε την Ελλάδα την κρίσιμη στιγμή της εθνικής εξόρμησης του 19-22, και αυτό φάνηκε περίτρανα, έτσι και τώρα δεν θέλουν την Τουρκία. Εγώ πιστεύω ότι η Τουρκία βαδίζει προς τη δικιά της μικρασιατική καταστροφή αυτή τη στιγμή. Γιατί υπερεξαπλώθηκε, υπερεπεκτάθηκε, πάτησε τον κάλο των Γάλλων στη Λιβύη, όχι στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή άρχισε να παίζει με πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ενεργειακή πολιτική της Γαλλίας, δηλαδή Σαχέλ και τα λοιπά, παίρνουν το ουράνιο από εκεί οι Γάλλοι, 70% της ενέργειάς τους παράγεται από την πυρηνική ενέργεια. Μην ξεχνάμε ότι οι Γάλλοι είναι αυτοί οι οποίοι πρώτοι ετοιμάζονται να φτιάξουν αντιδραστήρα σύντηξης ουρανίου, σύντηξης, πυρηνικής σύντηξης, και όχι διάσπασης και σχάσης. Λοιπόν,
Οι Γάλλοι λοιπόν θα παίξουν με το ουράνιο, θα παίξουν με την ενέργεια. Οι Γάλλοι αντιμετωπίζουν πόλεμο με το πολιτικό Ισλάμ. Άρα λοιπόν ο πρώτος λόγος είναι αυτός. Ο δεύτερος που τον έχουμε πει είναι, έχει να κάνει με το ρόλο των Γάλλων στο ευρύτερο αγγλοσαξονικό γεωπολιτικό πλαίσιο. Και το έχουμε πει από την καλή εκπομπή σου, μας, αν μου επιτρέπεις, ότι οι Γάλλοι πολλές φορές λειτουργούν ως οι προστάτζες των Αμερικανών, όταν οι Αμερικανοί δεν μπορούν να κάνουν κάτι για γεωπολιτικούς και πολιτικούς λόγους. Προφανώς οι Αμερικανοί δεν μπορούν να λειτουργήσουν όπως λειτουργεί η Γαλλία απέναντι στην Τουρκία, για τον απλούστατο λόγο ότι θέλουν την Τουρκία να μείνει στο ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν οι Αμερικανοί θα έρθουν ως αυτοί οι οποίοι θα φέρουν την ειρήνη και την ισορροπία. Οι Γάλλοι μαζεύουν τους Τούρκους για να καταλάβουν ότι υπάρχει όρια σε αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν. Αυτός είναι ο ρόλος τους απέναντι τους και απέναντι μας. Και οι δύο μαζί λειτουργούν μέσα στο ίδιο πλαίσιο. Και οι δύο μαζί νομίζω πλέον ότι αμφισβητούν την κυριότητα των στενών. Όλη αυτή η ιστορία με το να πάνε οι Αμερικανοί στην Αλεξανδρούπολη, γιατί πολύ σωστά είπες και είπατε ότι πλέον η Σούδα δεν είναι η πλέον βασική, είναι έτσι από ναυτικό επίπεδο και στη Μέση Ανατολή και στην ευρύτερη Βόρεια Αφρική βάση των Αμερικανών. Αλλά πλέον στην Ανατολική Ευρώπη θα είναι η Αλεξανδρούπολη. Η Αλεξανδρούπολη δηλαδή θα πάρει περίπου ίση, νομίζω, αξία από τις βάσεις που έχουν οι Αμερικανοί στη Γερμανία, ας πούμε, στο Ραμστάιν και τα λοιπά. Είναι το ίδιο. Και για ποιο λόγο? Διότι θέλουν να έχουν σενάριο τι θα γίνει εάν γίνει κάτι άσχημο κατά των δυτικών συμφερόντων στα στενά. Άρα λοιπόν η Αλεξανδρούπολη δεν συνδέεται με τη Βόρεια Ελλάδα μόνο, συνδέεται με τα στενά του Βοσπόρου. Και πλέον λοιπόν βλέπουμε ότι έχει αρχίσει εκ των πραγμάτων να υπάρχει αμφιβολία για την ασφάλεια των δυτικών συμφερόντων στα στενά. Και όταν υπάρχει αμφιβολία για την ασφάλεια των δυτικών συμφερόντων στα στενά, κλείνω την τοποθέτηση και το κύκλο, οσμίζομαι μικρασιατικές καταστροφές. Απλά το θέμα είναι από ποια πλευρά αυτή τη στιγμή. Λάμπρο. Ναι. Θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτά που ο κύριος Φίλης. Θα μου επιτρέψετε απλά να επισημάνω ότι η Γαλλία βλέπει με πολύ μεγάλη επιφύλαξη προσπάθεια της Τουρκίας να αποκτήσει πρόσβαση σε μια περιοχή όπως είναι η Μεσόγειος, την οποία θεωρεί ότι έχει τον πρώτο λόγο. Και η Τουρκία μας έχει δείξει ότι έχει μια διάθεση να γίνει μια μεγάλη περιφερειακή υπερδύναμη. Εξάλλου έχει δηλώσει ο Ερντοάν ότι αυτός είναι ένας στόχος του για το 2023. Και αν δούμε όλες τις κινήσεις του πάνω στη γεωπολιτική σκακέρα, αυτό δείχνουν. Έχει κάνει μια τεράστια εκστρατεία στην Αφρική. Έχει δημιουργήσει βάσεις στο Μογκαντίσου της Σομαλίας και δεν είναι τυχαία το σημείο το οποίο έχει κατασκευαστεί αυτή τη βάση. Είναι πάνω στη θαλάσσια οδό από τον κόλπο του Σουέζ στο Άντεν και στον Ινδικό ωκεανό που περνάει το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας οικονομίας. Και πιο πάνω έχει πάει και έχει πενικιάσει ένα νησάκι. Ένα νησί. Δεν την άκουσα. Ακριβώς, ένα νησί. Ένα νησί στο Σουδάν, προκειμένου να ελέγξει και αυτό το σημείο. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια του Ερντοάν να αποκτήσει πρόσβαση και στην Αφρική σε χώρες όπως η Λιβύη, που και εκεί η Γαλλία τη θεωρεί ένα κομμάτι δικό της, έχει δημιουργήσει αντιδράσεις. Σε ό,τι αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι μια σειρά λόγοι που υπάρχει αυτή τη στιγμή αντιπαράθεση με την Τουρκία. Να θυμίσω το θέμα της Halk Bank, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, είναι μια τράπεζα η οποία έχει κατηγορηθεί ότι έχει σπάσει το εμπάργκο που είχαν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν και αυτή τη στιγμή εκδικάζεται υπόθεση. Είναι το θέμα του Fethullah Gülen που οι Τούρκοι το θεωρούν, ο Ερντοάν θεωρεί ότι κρύβεται πίσω από το πραξικόπημα και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τον εκδίδουν. Είναι αυτή η στροφή που έχει κάνει η Τουρκία στην Ρωσία. Όλα αυτά λοιπόν είναι λόγοι που νομίζω ότι οδηγούν τις Ηνωμένες Πολιτείες στο να επενδύουν στην Ελλάδα. Αλλά να επαναλάβω για μια ακόμη φορά ότι αυτή η επένδυση ή μέσα από συμμαχίες και από συνθήκες που υπογράφουμε δεν σημαίνει ότι επιλύουμε αυτόματα το θέμα της ασφάλειάς μας. Η συμφωνία που κάναμε με την Γαλλία
προφανώς είναι πιο σημαντική και με τη ρήτρα αμυντική συνδρομή. Αλλά και εδώ δεν μπορούμε να περιμένουμε δηλαδή ότι θα έρθουν γαλλικές δυνάμεις, εάν απαιτηθεί, να πολεμήσουν την Τουρκία, να βομβαρδίσουν ας πούμε τη Σμύρνη. Ενδεχομένως θα υπάρχουν άλλες επιχειρησιακές δυνατότητες που θα μας παρέχουν, όπως στον τομέα των πληροφοριακών επιχειρήσεων ή στον τομέα του ηλεκτρονικού πολέμου. Φανταστείτε τώρα να αρχίσουν επιχειρήσεις και να τυπλωθούν όλα τα τουρκικά ραντάρ ή να παρέχουν τέτοιου είδους δηλαδή διευκολύνσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι μια απλή συμφωνία, αλλά όχι ότι θα πολεμήσουν Γάλλοι αντί ημών. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Να πω, αν μου επιτρέπετε, Αντρέα, αυτό που είπε ο στρατηγός. Είναι πολύ βασικό. Είναι συμπληρωματικό στην αποτροπή την ελληνική αυτές οι συμμαχίες. Δεν είναι το πρωτογενές υλικό που θα χρησιμοποιήσουμε για να χτίσουμε την αποτροπή μας. Το πρωτογενές υλικό είναι η ίδια η αποτροπή που έχουμε ως χώρα με την αμυντική μας επάρκεια και με την εθνική ενότητα και ομοψυχία. Αυτή είναι η αποτροπή. Και το να καταδείξουμε ότι έχουμε αξιοπιστεί απειλής όταν εννοούμε ότι θα υπερασπιστούμε αυτά που θα υπερασπιστούμε εάν και εφόσον περαστούν κάποιες κόκκινες γραμμές, τις οποίες ελπίζω οι κόκκινες αυτές γραμμές να τις έχουν ξεκαθαρίσει στους Τούρκους και στους συμμάχους ποιες είναι. Έτσι. Και από εκεί και ύστερα έρχεται η Γαλλία, έρχονται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και χτίζουμε περαιτέρω την αποτροπή μας απέναντι στην Τουρκία. Και το σίγουρο είναι ότι όντως δεν θα έρθει κανένας να μας υπερασπιστεί εάν εμείς οι ίδιοι δεν θέλουμε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Ουδής πρόκειται να έρθει. Η αξιοπιστή απειλής και η αποφασιστικότητά μας σε περίοδο κρίσης είναι αυτή που θα επί της ουσίας λειτουργήσει ως ο παράγοντας τον οποίο θα πείσει τη Γαλλία να αποδεχτεί ο πρόεδρος ότι το άρθρο 2, ξέρω εγώ, ότι χτυπιέται αυτή τη στιγμή και προσβάλλεται η εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας, η οποία εδαφική ακεραιότητα έχει να κάνει σίγουρα με τα χωρικά ύδατα, είτε αυτά είναι 6 είτε είναι 12, έχει να κάνει με τη στεριά και έχει να κάνει επίσης με πλοία τα οποία φέρουν ελληνική σημαία. Άρα λοιπόν μπορεί να υπάρξει κάποιο επεισόδιο με πλοίο το ελληνικό και τουρκικό που φέρει την ελληνική σημαία το ελληνικό, όχι στα 12 ή στα 6 ναυτικά μίλια, αλλά στην γενικότερη περιοχή που είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδος. Εκεί λοιπόν έχουμε κάθε δικαίωμα να ζητήσουμε τη συνδρομή της Γαλλίας, διότι προσβλήθηκε έδαφος ελληνικό, τεριτόρι, το οποίο θα είναι ένα ελληνικό πλοίο, ας πούμε. Άρα θέλω να πω ότι αυτό θα πρέπει να το επιδιώξουμε κι εμείς και θα πρέπει να καταδείξουμε στους Γάλλους ότι εδώ πέρα εμείς το εννοούμε ότι πρόκειται να εμπλακούμε και να δημιουργηθεί μια κατάσταση την οποία ούτε η Γαλλία θα ήθελε για την ευρύτερη περιοχή. Έτσι. Άρα νομίζω ότι πρέπει όλοι να καταλαβαίνουμε πρώτον ότι όλα αυτά δεν μας κάνουν, όπως είπε ο στρατηγός πριν, περιφερειακή δύναμη, υπερδύναμη ή οτιδήποτε. Οι συμφωνίες απλώς αυτές, κατά την άποψή μου, στη διεθνή κοινότητα και στους Τούρκους περνάνε το μήνυμα ότι υπάρχει όριο στο τι μπορεί να ζητήσουν από την Ελλάδα, χωρίς όμως αυτό να προσοχεί, να ξεκαθαρίζει τι μπορεί να κάνουν τα στραβά μάτια οι σύμμαχοί μας, ότι μπορεί να ζητήσουν οι Τούρκοι από την Ελλάδα. Εμένα αυτό δεν μου το βγάζει κάποιος από το μυαλό, ότι υπάρχουν σενάρια τα οποία λειτουργούν και έτσι. Δηλαδή, πώς θα κατευνάσεις την Τουρκία, πώς θα την θέσεις ξανά υπό τη δυτική τροχιά. Εκεί λοιπόν εγώ μπορώ να σου πω και μπορώ να πω ότι υπάρχουν σενάρια. Εκεί λοιπόν θα λειτουργήσει η αποφασιστικότητα της Ελλάδος. Να καταλάβουν ότι δεν θα παίξουν αυτά τα σενάρια και ότι εμείς μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Επίσης, οι τίτλοι, γιατί και αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό, ότι πιάνει τρόμος, κλαίνει Τούρκοι και το ένα και το άλλο, επειδή θα πάρουμε 3 Μπελαρά και 24 Ραφάλ, ούτε αυτό νομίζω ότι είναι σωστό για το λαό μας να το διαβάζει. Πρέπει να δείξουμε ότι όντως αλλάζει η ισορροπία. Πρέπει να καταδείξουμε ότι αν όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα, αυτά τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή εν εξελίξη και συζητούνται όχι μόνο στο ναυτικό και στην αεροπορία και στο στρατό ξηράς, εξυγχρονισμός του πυροβολικού, για παράδειγμα, οι πύραυλοι οι οποίοι θα έρθουν από το Ισραήλ, εξυγχρονισμός των Απάτσι, περισσότερα Σινούκ, εν πάση περιπτώσει, μια σειρά προγραμμάτων. Εάν όλα αυτά γίνουν όντως, θα αλλάξουν την ισορροπία υπέρ μας. Αλλά τρόμος τους Τούρκους δεν τους πιάνει όταν είναι σίγουροι, γιατί αυτό είναι σίγουρος, είμαι σίγουρος ότι είναι σίγουροι, ότι γνωρίζουν ότι δεν θα αντιδράσει η ελληνική πλευρά.
όχι ο στρατός, το πολιτικό μας σύστημα. Να πρέπει να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή η κουβέντα που γίνεται για τη συνθήκη του Μοντρέ, εγώ τη βλέπω με τα αυτιά και την ακούω με τα μάτια. Ήθελα τη δικιά σου άποψη. Ναι. Καταρχήν, πριν να αναφερθώ σε αυτό που ρωτάς, Αντρέα, για τη συνθήκη του Μοντρέ, να μου επιτρέψεις να πω κάτι σε σχέση με όσα ανέφερε νωρίτερα ο Γιώργος Οφίλης για το θέμα των κόκκινων γραμμών απέναντι στην Τουρκία. Και ότι θεωρώ ότι δεν τα έχουμε ξεκαθαρίσει έτσι πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Δεν τους έχουμε πει ποια είναι τα όρια τους, με αποτέλεσμα κάθε μέρα να υπάρχει αυτή η προκλητικότητα από την πλευρά της Τουρκίας. Να θα αναφέρω χαρακτηριστικά ότι το 2012 είχαμε τρεις υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά, δηλαδή ότι είχαμε παραβιάσει τις εθνικές κυριαρχίες, και αυτό σημαίνει, και πέρυσι είχαμε 376, καταλαβαίνεις δηλαδή την αύξηση. Και στην περίπτωση του Ρουτ Ρέις, αυτές οι κόκκινες γραμμές που ετέθησαν από τον τότε Υπουργό Επικρατείας ήταν μια υποχώρηση σε σχέση με το παρελθόν. Γιατί και το 76 και το 87 είχαμε φτάσει κοντά σε κρίση με την Τουρκία μόνο με την είσοδο ενός ερευνητικού σκάφους μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Και τώρα το Ρουτ Ρέις έκανε έρευνες στα 7 μίλια. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τις κόκκινες γραμμές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνθήκη του Μοντρέ. Συγγνώμη, Λάμπρο. Ναι. Γι' αυτό που είπες προηγουμένως. Περίμενες κάτι διαφορετικό. Όταν 20 χρόνια τους αντιμετωπίζεις με τέτοια φοβικότητα. Ναι, εγώ, Αντρέα, λέω. Δεν ξέρουμε ότι ο ασφαλέστερος κίνδυνος είναι η φοβικότητα. Ναι. Αυτή είναι εκείνη η οποία τον άλλον τον βγάζει έξω τα ρούχα του και τον κάνει απίστευτα επιθετικό. Εάν ελιαμεπίζεις 20 χρόνια, γιατί εγώ δεν θεωρώ τυχαίο το ότι αφήσαμε ξεβράκωτο τον ελληνικό στρατό. Να. Και για να πάρουμε μια βίδα έπρεπε να κάνουμε διαγωνισμό και να περιμένουμε 8-9 μήνες τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Λοιπόν, Έχεις δίκιο, Αντρέα. Μα είναι όλα αυτά τυχαία. Μα εκείνο που με σκότωσε είναι ότι 10 χρόνια δεν άκουσα διαμαρτυρία από έλφανους ότι είμαστε για να είμαστε. Αυτή είναι αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση ήταν η μισή πίσω από το Βελιφιό και η άλλη μισή στα κίτρινα βουνά. Κοίταξε, από ένστολο δεν μπορούσε να ακούσει. Υπάρχει μια δεντολογία μέσα στι ενόπλε δυνάμει ότι οι στρατιωτικοί όταν είναι εν ενεργεία δεν μπορούν να μιλήσουν. Υπήρχαν, αλλά παρόλα αυτά θέλω να σου πω. Υπήρχαν ενστολοί οι οποίοι είχαν αποστρατευτεί. Ναι, υπήρχαν. Ούτε εκείνοι μιλήσανε. Εν αποστρατεία τα λένε, αλλά όταν είσαι εν ενεργεία, Αντρέα μου, δεν μπορεί να μιλήσει. Εκτός κι αν επιλέξει την παρέτηση. Ας είσαι εν ενεργεία. Εγώ μιλάω από του απόστρατου. Ναι. Δεν είχα δει μία αρθρογραφία. Πού πάμε. Να. 10 χρόνια μούγκα στη στρούγκα. Κοίταξε, πρέπει να σου πω όμως ότι παρά το γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουμε προχωρήσει σε εξοπλιστικά προγράμματα, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις δεν υστερούν. Δεν υπάρχει ανισορροπία ισχύως απέναντι στην Τουρκία. Μάλιστα σε ποιότητα και σε ηθικό υπερτερούν. Απλά υπάρχουν, όπως πολύ σωστά το ανέφερες νωρίτερα, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που εστιάζεται στην ελληνική αμυντική βιομηχανία, που δεν βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση, σε αντίθεση με την Τουρκία, που το 60-65% των οπλικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις κατασκευάζονται από την εγχώρια βιομηχανία. Και υπάρχει και ένα θέμα με τα μη επανδρομένα αεροχήματα που, ως γνωστόν, η Τουρκία και εκεί ο γαμπρός του Ερντοάν, ο Μπαϊρακτάρ, τα οποία βέβαια τα έχουμε μυθοποιήσει και δεν νομίζω ότι μπορούν να ανατρέψουν την ισορροπία ισχύω στα τα Μπαϊρακτάρ. Να σου φέρω ένα απλό παράδειγμα. Ναι. Μια θητεία 24 και 18 μηνών την κάναμε 8 μήνες. Ναι. Και με συνθήκες ελάτε να γελάμε. Άλλος πήγαινε με τρελόχαρτο, άλλος το έπαιζε τραβεστή, άλλος έλεγε το τραγούδι το ΛΟΑΤΚΙ. Ναι. Το αποτέλεσμα, οι γυναίκες για τις οποίες κοπτόμεθα και οι οποίες η ισότητα είναι γεγονός εργασιακά, επιχειρηματικά, επιστημονικά, αντί να ανοίξει πόρτα σε μια χώρα η οποία βρίσκεται στην ώρα μηδέν στη στράτευση γυναικών και σε μια θητεία τουλάχιστον 18 μηνών για τους. Ναι.
και 12 για τις γυναίκες. Κοίταξε όλα αυτά τα κουβέντα οποία αναφέρει. Καμία. Ναι. Κουβέντα καμία. Τώρα έγινε κάτι και έγινε 12 μήνες θητεία. Και αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό. Ακούγοντας από την άλλη όχθη να γαυγίζουν οι γνωστοί λύκοι. Και επιτρέψέ μου να πω και εγώ κάτι σε αυτό που λέτε. Όντως ο στρατηγός έχει απόλυτο δίκιο και εμείς το έχουμε πει ότι η ισορροπία με την Τουρκία με ποιοτική πρωτοπορία σε πολύ σημαντικούς τομείς υπάρχει για την Ελλάδα. Όμως τι κάνουν οι Τούρκοι 10 χρόνια, εγώ πιστεύω τι κάνανε, γιατί είναι μεθοδικοί στις δουλειές αυτές. Μετράγανε, περάσανε εξυγχρονισμό τα σκάφη του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Δεν περάσανε. Μάθανε ότι οι παραγωγικές σχολές λόγω της Τρόικας μείωσαν τους εισακταίους τους. Το μάθανε. Άρα υπολογίσανε τι έλλειμμα μπορεί να υπάρχει δυνητικά σε στελέχη πάνω σε σκάφη πρώτης γραμμής. Το υπολογίσανε. Θεωρήσανε ότι πολλά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας δεν θα είναι σε πτυτική κατάσταση λόγω έλλειψης ανταλλακτικών. Το υπολογίσανε. Και μέσα σε όλα αυτά μετρήσανε και τις πολιτικές τοποθετήσεις του τύπου θα το ρισκάρουμε, έτσι, μαζί με όλα τα άλλα, και κάναν την κίνησή τους. Άρα λοιπόν προφανώς και έχουμε ισορροπία με την Τουρκία και απεδείχθη ακόμα και στην δύσκολη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε το καλοκαίρι του 2020 για 6 μήνες όταν όλος ο στόλος, δεν θέλω να πω περισσότερα για το θέμα, βρισκόταν εκεί που έπρεπε να βρίσκεται. Εξεπλάγησαν οι Τούρκοι. Το θέμα όμως είναι εάν δεν είχαμε αυτά τα προβλήματα θα μας κάναν αυτή τη δουλειά οι Τούρκοι. Η απάντηση είναι όχι. Εάν είχαμε άλλο πνεύμα. Κατάλαβες. Δηλαδή έχει σημασία συνέχεια, το ότι δεν κάναμε τίποτα. Μέρα παραμέρα βγαίνει και κάνει μια γιορτή για το θρίαμβο του. Έμα. Φωνάζοντας τα προβλήματα των μουσουλμάνων στη Θράκη. Άκουσες ποτέ πολιτικό μας τα τελευταία 20 χρόνια να του λέει ρε καθάρματα 150.000 Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη τι γίνανε. Πού πήγε ο ελληνισμός της Σύμβουλου και της Ενέδου. 1,5 εκατομμύριο κόσμο τον ξεριζώσαν. Ναι, όχι, συμφωνώ απολύτως. Λοιπόν, συμφωνώ απολύτως. Ακούσεις ένα να μιλάει αυτή τη γλώσσα. Να τους βάλει μπροστά σε μια πραγματικότητα. Δηλαδή είναι ενδεικτικό, το τι πάθανε Κολούμπρα στην Άγκυρα με τον Υπουργό Εξωτερικών πριν 6 μήνες. Θυμάμαι. Δηλαδή με το τόσο απλό που είπε το αυτονόητο, δηλαδή δεν είπε ο άνθρωπος και τίποτα περίεργο. Ούτε τίποτα το οποίο δεν έχει υποθεί. Πάθαν Κολούμπρα μόνο και μόνο γι' αυτό. Εκεί καταλαβαίνεις πώς μας έχουνε. Μας θεωρούν ως κάποιο ψηλό σαντζάκι ή σαντζάκι του μπι, έτσι, το οποίο δεν έχει δικαίωμα να εξοπλίζεται, δεν έχει δικαίωμα να πηγαίνουν οι πολιτικοί του ηθήνοντες και οι στρατιωτικοί του ηθήνοντες σε εδάφη τα δικά του, σε δικά του εδάφη πρέπει να πάρουμε την άδεια να και μας λένε επίσης ξεφύλες. Να μην διαμαρτύρεται στην Ευρώπη, να μην δημιουργεί θέματα, να μην κάνει συμμαχίες. Ναι. Να μην μας δίνουν συμβουλές να μην εξοπλιζόμαστε. Ποιος το έδωσε το δικαίωμα εμείς αυτό. Εμείς του το δώσαμε. Αυτό λέω. Ποιος κατέβασε τα εσώρουχα μέχρι τις πατούσες. Δεν μας τα κατέβασαν ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Ρώσοι, ούτε οι Αμερικανοί. Μόνοι μας τα κατεβάσαμε. Μου επιτρέψετε, πατρέα, να πω δύο λόγια. Λάμπρο μου. Να. Θα τα πεις αυτά τα δύο λόγια. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο ή κλείνουμε. Σε δύο λεπτά. Ναι. Γιατί θα επανέλθουμε και πάλι στις 11. Σ' ακούω. Κοίταξε, Άβης. Για να έχεις μια αξιόπιστη αποτροπή πρέπει να έχεις τη δυνατότητα και την πρόθεση. Την πρόθεση δεν την έχουμε. Δυνατότητα μας την παρέχουν οι ένοπλες δυνάμεις. Ευτυχώς. Ναι, πρόθεση σημαίνει ότι το μήνυμα που εκπέμπεις είναι ότι αν χρειαστεί είσαι έτοιμος να χρησιμοποιείς τις ένοπλες δυνάμεις. Εδώ τώρα αν μιλήσεις και πεις κάτι τέτοιο θα θεωρηθείς εθνικιστής, γραφικός, θα σου πούνε αμέσως τι θέλετε να κάνουμε, πόλεμο. Αυτή είναι αμέσως η ερώτηση που σου κάνουν. Προφανώς κανένας δεν θέλει να κάνει πόλεμο. Αλλά όταν διακυβεύεται η εθνική σου κυριαρχία, θα είσαι έτοιμος τουλάχιστον να το εκπέμπεις το μήνυμα αυτό. Διαφορετικά τι κάνουμε τόσες αγορές. Τι πληρώνει ο ελληνικός λαός όλα αυτά. Διαφορετικά δεν μετατρέπαμε τις ένοπλες δυνάμεις σε προσκοπικά τμήματα να πάνε να κάνουν τροφιτεύσεις. Αλλά όλα αυτά που ανέφερες νωρίτερα και για τη θητεία και για το θέμα των ανυποτάκτων, γιατί θέλω να σου πω ότι περίπου 10.000 το χρόνο άτομα δεν πάνε στις ένοπλες δυνάμεις, είτε για λόγους υγείας είτε ανυποταξίας. Δηλαδή αυτό είναι η δύναμη μιας μεραρχίας πλήρου πολεμικής συνθέσεως.
και είναι τόσο μεγάλο ποσοστό της ελληνικής νεολαίας που είναι ανάπηρη? Όχι. Αλλά σου λέω, ναι, γιατί να πάω? Αν κάνεις μια έρευνα στα έδρανα της Βουλής, τι έχουν υπηρετήσει και πού έχουν υπηρετήσει, ενδεχομένως να τον δικαιολογήσει και αυτό το νέο που σκέφτεται έτσι. Θυμάμαι τον Υπουργό Πολιτισμού, το διαβόητο Μικρούτσικο, ο οποίος είχε πάει χαρτί τρελού. Εδώ τον αρχηγή στράτευσης και τον κάνει σύμβουλο του Πρωθυπουργού τον Καρανίκα. Λοιπόν. Τι συζητάμε τώρα. Ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, όλοι λένε ότι πρέπει να γίνει, από το 96 το λένε, και ένα σύμβουλο τοποθετήσανε. Ελάβρο. Και όταν είπε και αυτό στην αλήθεια, τον ξυλώσανε, τον καρατομήσανε. Ναι, δεν ξέρω αν θέλεις να πούμε κάτι για την συνθήκη του Μοντρέ που. Αυτό ακριβώς, ναι. Λοιπόν, κοίταξε, αυτή η συζήτηση έχει αρχίσει τώρα μετά τις τελευταίες δηλώσεις του Ερντοάν για το θέμα της Διόρυγας που θέλει να σχηματίσει εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Η συνθήκη του Μοντρέ, όπως είναι γνωστόν, καθορίζει το καθεστώς των στενών. Αντικατάσταση την συνθήκη της Λοζάνης στο κομμάτι αυτό και επιβάλλει κάποιους περιορισμούς σε ό,τι αφορά την διέλευση των πλοίων και των πολεμικών και των εμπορικών. Άλλα πράγματα καθορίζει σε ειρηνική περίοδο και άλλα σε πολεμική. Και καθορίζει και περιπτώσεις. Δηλαδή, σε άλλες περιπτώσεις, όταν η Τουρκία είναι ουδέτερη χώρα, τι επιτρέπεται να περνάει μέσα από τα στενά και τι επιτρέπεται κατά τη διάρκεια μιας πολεμικής επιχείρησης που η Τουρκία είναι και ενεργό μέλος. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, επηρεάζει κυρίως τις παρεξήγειες χώρες, δηλαδή Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ρωσία κλπ. Αλλά προφανώς και τις Ηνωμένες Πολιτείες και γενικότερα όλους όσους θέλουν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση. Θα πρέπει μόνο να ξεκαθαρίσουμε και να πούμε ότι η συνθήκη του Μοντρέ έχει σχέση και με τη στρατικοποίηση των νησιών. Δηλαδή των νησιών των δικών μας. Της Λίμνου και της Αμοθράκης. Ακριβώς, της Λίμνου και της Αμοθράκης. Ενώ στη συνθήκη της Λοζάνης καθοριζόταν ότι θα πρέπει να μην υπάρχει στρατικοποίηση στα νησιά αυτά και στα στενά, όταν υπογράφηκε η συνθήκη του Μοντρέ, κάτι τέτοιο δεν προβλέφθηκε για τα νησιά και αυτό το επικαλείται η Τουρκία. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα έχει σοβαρά διπλωματικά επιχειρήματα που της επιτρέπουν την στρατικοποίηση των νησιών. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά το θέμα της ασφάλειας των νησιών από μόνα τους, αλλά τότε είχε υπάρξει μια επιστολή την οποία είχε στείλει, είχε σταλεί τότε στον Έλληνα Πρωθυπουργό το Μεταξά, με το οποίο η Τουρκία αναγνώριζε το δικαίωμα. Μα το είχαν αποδεχτεί. Αυτό ακριβώς, το είχαν αποδεχτεί, ναι, οι Τούρκοι. Είχε δεχτεί. Είχαν επίσης γίνει δηλώσεις από τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας μέσα στο τουρκικό κοινοβούλιο, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Ρουστούαρας, ο οποίος είχε πει ότι η Ελλάδα έχει κάθε δικαίωμα να εξοπλίσει τα νησιά. Παρ' όλα αυτά, από τότε η Τουρκία κάθε φορά, από το 1974 τουλάχιστον και μετά, το επικαλείται και για τα νησιά αυτά, αλλά και για τα υπόλοιπα νησιά που διέπονται από άλλο καθεστώς. Και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, είναι διαφορετικό το καθεστώς που διέπει τα νησιά. Το θέμα της στρατικοποίησης των νησιών, το οποίο η Τουρκία το φέρνει συνέχεια στην επιφάνεια, είναι ένα από τα θέματα αγκάθια, πιστεύω, στις ελληνοτουρκικές διαφορές. Σε περίπτωση που αποδεχθούμε να συζητήσουμε με την Τουρκία έστω και μερικό αφοπλισμό των νησιών, νομίζω είναι μια απόφαση εθνικής αυτοκαταστροφής, έτσι τη χαρακτηρίζω. Η Τουρκία θέλει με κάθε τρόπο, και γιατί η Τουρκία επιμένει την αποστρατικοποίηση των νησιών από την ώρα που δεν αποτελούν και απειλή εναντίον της. Διότι ξέρει ότι η αποστρατικοποίηση των νησιών ή η απόσυρση μέρους του βαρέως οπλισμού από τα νησιά θα τα καταστήσει εύκολο στόχο. Και ξέρει, μπαίνει και εκεί και το δέλεαρ ότι η Τουρκία θα καταργήσει την στρατιά Αιγαίου. Η οποία η στρατιά Αιγαίου δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα επιχειρησιακό στρατηγείο. Δηλαδή, υπάρχει το στρατηγείο, παίρνει δυνάμεις από άλλους σχηματισμούς, συγκροτεί την στρατιά Αιγαίου, η οποία είναι η απειλή εναντίον των ελληνικών νησιών. Και να πω και κάτι, ναι. Λαύρο, δεν είναι, θα συμπληρώσω και κάτι ακόμα, επειδή το είπες πολύ ωραία έτσι επιχειρησιακά και γεωπολιτικά και διεθνολογικά. Εάν εμείς μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, είναι σαν να αποδεχόμαστε ότι ο έλεγχος των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου βρίσκεται υπό αιρεσιμότητα. Είναι δηλαδή, υπάρχουν όροι οι οποίοι πρέπει να
κληρούνται για να ελέγχει η Ελλάδα τα νησιά του Αιγαίου και αν μετά στην επόμενη κρίση εμείς ξαναστείλουμε στρατεύματα περισσότερα στην περιοχή, τότε είναι που θα μας πει η διεθνής κοινότητα τι κάνετε. Δηλαδή, με το να το κάνουμε αυτό, δεν θα φέρουμε ειρήνη με την Τουρκία. Απλά θα κυπριοποιήσουμε τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Θα είναι εγκληματίας και προδότης. Αυτό πρώτη φορά το λέω. Και Αντρέα μου, ξέρεις που μιλάμε τόσα χρόνια, δεν έχω πει ποτέ, δεν έχω χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη για τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό που είπε ο στρατηγός, εγώ θα το πω πιο πέρα. Θα μιλάμε για κίνηση σχάτης προδοσίας, αν συμβεί τέτοιο πράγμα. Δεν είναι ανεκτό υπό κανένα καθεστώς και με καμία συζήτηση να αποστρατιωτικοποιήσουμε ελληνική περιοχή η οποία απειλείται από την Τουρκία και να σιωπηρώς να καταδείξουμε ότι αυτή η περιοχή βρίσκεται υπό αιρεσιμότητα σε ελληνική, υπό ελληνικό έλεγχο και από εδώ και πέρα θα μας λένε οι άλλοι τι θα κάνουμε σε αυτά τα νησιά, το πότε θα κάνουμε, το πώς θα κάνουμε και το αν θα κάνουμε. Να. Κοίταξε, να σου πω απλά, Γιώργο, ότι το 2000 είχε τεθεί κάτι τέτοιο σαν σχέδιο. Ναι. Ήταν η εποχή της ελληνοτουρκικής προσέγγισης μετά την κρίση των ημείων. Ναι. Και ξέρεις, η προσέγγιση που είχε γίνει και με τους σεισμούς το 1999. Ναι, ναι. Και τότε είχε αρχίσει να συζητούνται τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών του Γεωργίου Παπανδρέου και του Ισμαήλ Ντέμ. Και ο σύμβουλος του ΕΤΕΒΗ, τον άβαρχος, ο Κιουβέντερ Καγιά, ο οποίος υπήρξε και ο αρχηγός του τουρκικού ναυτικού στην κρίση των ημείων, είχε προτείνει την κατάργηση της τουρκικής στρατιάς Αιγαίου με τη δέσμευση της Ελλάδας ότι δεν θα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα πέρα από τα 6 μίλια και ταυτόχρονα με την αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Και προφανώς δεν έγινε αποδεκτό κάτι τέτοιο και νομίζω ότι δεν θα γίνει από καμία ελληνική κυβέρνηση στο μέλλον κάτι τέτοιο να προχωρήσουμε σε αποστρατικοποίηση των νησιών. Και εγώ το ελπίζω. Εγώ τι να σας πω. Εγώ μετά τη συμφωνία του Σιμίτη το 2001 και τις Μαδρίτες και όλες εκείνες τις καραμπόλες, το χέρι μου στο Ευαγγέλιο δεν το βάζω. Είπαμε, ελπίζουμε. Για αυτή την ιστορία. Βλέπω το πώς πολεμιώνται αυτοί που κυβερνάνε τώρα. Πώς πολεμιώνται και από κάτω και από πάνω. Μην νομίζετε ότι είναι η πανδημία ο πρόβλημα. Όχι. Ο πρόβλημα είναι ότι έκανε σπουδαία δουλειά ο Δένδιας. Χαραξεάος που την άκουγε ο Γκάπ μαζί με τον Σιμίτη και παθαίνανε ο ένας εγκεφαλικό και ο άλλος ημιπροκτική καθίζηση. Λοιπόν, προχώρησε σε συμφωνίες και συμμαχίες που ούτε τις σκεφτήκαμε ποτέ. 50 χρόνια δεν μπορούσαμε να κάνουμε ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε ΑΟΣ με την Ιταλία. Δεν μπορούσαμε με τη Λιβύη να κάνουμε ΑΟΣ. Με τον αδερφό Καντάφη δεν θα μπορούσαμε. Πλάκα μου κάνεις. Το καιρό που έπαιρνε στη μέση ο μεγάλος Ανδρέας. Και μόνο έτσι αποφάσισε ο Καντάφη να έρθει στην Κρήτη και να ταμώσει τον Μιτεράν και τα υπόλοιπα τυράν. Αυτά που λέμε. Γιατί δεν την κάνανε. Γιατί δεν την κάνανε. Γιατί δεν βγαίνει ένας από αυτούς να πει δεν την έκανα για αυτόν τον λόγο. Γιατί δεν κάνανε ΑΟΣ. Όταν οι Τούρκοι αντί για πλοία είχαν γρυγρή. Γιατί δεν τα κάνανε. Κανείς δεν ψάχνεται για αυτό το πράγμα.